Δεν πίνω όταν οδηγώ και δεν οδηγώ όταν πίνω. Με φόντο βέβαια τον σοβαρό τραυματισμό ενός συνανθρώπου μας, του Γιώργου, πραγματοποιήθηκε αυτή η εκδήλωση στο Δημοτικό Κήπου Ερεθύμνου, με βασικό στόχο να εμπεδωθεί η έννοια της οδηγικής συνείδησης. Θέλω να πάμε λίγο, τα έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, στον κύριο Νίκο Κουλεντάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών στο Ρέθυμνο Δότες ΔΟΕ. Στην καλησπέρα μας. Καλησπέρα, πώς είστε? Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες και πλάνα από την ημέρα της εκδήλωσης. Όλο το Ρέθυμνο αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία που βασικό στόχο είχε. Ο στόχος, πρόεδρε, ποιος ήταν? Ο στόχος ήταν να περάσουμε τα δικά μας μηνύματα με αφορμή το σοβαρό τροχαίο του Γιώργου και να δώσουμε μια πρώτη οικονομική ενίσχυση για τα τεράστια έξοδα που έχει ο Γιώργος από τώρα και πέρα, να σταθούμε όλοι δίπλα του στην Κυρινή, στο Γολγοθά που ανεβαίνει, να του δώσουμε δύναμη και να πάρουμε και δύναμη από αυτό, γιατί τελικά εμείς παίρνουμε δύναμη από τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι πολύ δυνατός, μπορεί να ταλαιπωρείται, μπορεί να άλλαξει τη ζωή του, αλλά ήταν και παραμένει δυνατός, και θέλαμε να του δείξουμε με το δικό μας τρόπο όλο το Ρέθυμνο και εν τέλει όλη η Κρήτη ότι είμαστε δίπλα του και είμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε συνάνθρωπό μας που υποφέρει. Και όπως είπε πολύ σωστά ο Σεβασμιότητος Ρεθύμη και Αυλοποτάμου, να μην μείνει κανένας άνθρωπος μόνος του. Το κλίμα νομίζω το ότι οποίο... πετύχαμε να περάσουμε ένα μήνυμα. Το κλίμα το οποίο κυριάρχησε ποιο ήταν? Για πείτε μας λίγο, ποιοι έδωσαν το παρόν, ποιοι συμμετείχαν, τι είπατε μεταξύ σας? Και βέβαια αν προκύπτει και ένα θετικό μήνυμα αναφορικά με τη λογική που πρέπει να προτάξουμε το επόμενο διάστημα, όταν κάθε φορά που πιάνουμε τη μόνη. Παρουσιάσαμε κάποια στοιχεία πριν από λίγο, από το κακό στο χειρότερο πηγαίνουμε. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς το γνωρίζω. Δεν θα ήθελα να το κρίνω αυτό τώρα, γιατί θα είμαι πολύ αυστηρός και δεν θέλω. Θα κρίνω έναν συνάνθρωπό μας και δεν πρέπει να το κάνω εγώ. Θα το κάνει η συνείδησή του, ο κόσμος και η δικαιοσύνη. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στη βραδιά, στη μέρα μάλλον τη χθεσινή, την οποία δεν μπορώ να πω ποιος άνθρωπος δεν ήρθε, ποια κοινωνική ομάδα δεν ήρθε. Ο κήπος πλημμύρισε από κόσμο, από μικρά παιδιά, από μεγάλους, από ανθρώπους που υποφέρουν από τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, ήταν γονείς, ήταν άνθρωποι που έχουν ταλαιπωρηθεί και ταλαιπωρούνται, που συμπάσχουν μαζί με τον Γιώργο. Ήταν όλες οι αρχές, ήταν συνάδελφοι του Γιώργου, συνεμοδότες από όλους τους νομούς, ήταν από το σύλλογο που χορεύει ο Γιώργος, από όλη την κοινωνία. Αγκάλιασε την προσπάθειά μας, δηλαδή αγκάλιασε τον Γιώργο μαζί μας. Μάλιστα. Είμαι σίγουρος θα τα ξαναπείτε. Είμαι σίγουρος θα γνωρίζω πάρα πολύ καλά την ευαισθησία σας και την κινητικότητα που δείχνετε σε τέτοιου είδους περιπτώσεις και ας ελπίσουμε ότι θα μπει ένα φρένο στο κομμάτι της λανθασμένης νοοτροπίας που κυριαρχεί στις τάξεις των κριτικών οδηγών όταν πιάνω τη μόνη. Εγώ θα το επαναλάβω. Να σας ευχαριστήσω θερμά και εδώ είμαστε και το γνωρίζετε ότι όποτε θέλετε... Και εγώ να σας ευχαριστήσω θα τα και να σας πω ότι θα συνεχίσουμε τις δράσεις μας που είχαμε ξεκινήσει στο παρελθόν κατά το αλκοόλ και υπέρ της σωστής οδήγησης. Να είστε καλά, σας να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, ένα πολύ μεγάλο μπράβο για αυτή την πρωτοβουλία σας.